Τουλάχιστον 400 διαδηλωτές συνέλαβαν οι γερμανικές αρχές στη Στουτγάρδη έξω από το κτίριο που είναι σε εξέλιξη το συνέδριο του Αντιμεταναστευτικού και Αντιϊσλαμικού Κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Οι δυνάμεις της αστυνομίας περικύκλωσαν τους διαδηλωτές που προσπαθούσαν να αποκλείσουν την πρόσβαση στο κτίριο που γίνεται το συνέδριο. Το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία ιδρύθηκε το 2013 και έκτοτε βλέπει τα ποσοστά του να ανεβαίνουν. Στο συνέδριο θα συζητήσει το πρώτο του βασικό πρόγραμμα, το οποίο ξεδιπλώνεται σε 74 σελίδες. Περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα θέματα, όπως η Ευρώπη, η εσωτερική πολιτική, δηλαδή η απέλαση αλλοδαπών που παραβιάζουν τον νόμο και η επανεισαγωγή της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Όπως είναι φυσικό, προσφυγικό και Ισλάμ θα κυριαρχήσουν.